απαραίτητο, πλαστό από ό,τι φαίνεται email, καθώς δεν εκφράζει κανένα, ή διαψεύεται από την εταιρεία ότι αυτά δεν αποτελούν κανενός είδους αντικείμενο, διαψεύδεται από τους διοργανωτές ότι ήταν εκεί, διαψεύδεται ότι αυτή ήταν τέλος πάντων η παρουσίαση και η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, και διαψεύδεται και το γεγονός ότι άνθρωποι πηδούσαν από τα παράθυρα μόλις άκουσαν δύο ή τρία παράλογα πράγματα. Και για του λόγου το αληθές, εφόσον διέρευσε και η παρουσίαση την οποία κάναμε εκεί, άκουσε τον αναπληρωτή υπουργό χθες να έχει την παρουσίαση αυτή πάλι από διαρροή. Επαναλαμβάνω, ο υπουργός μιας χώρας δεν ζητάει αυτό την παρουσίαση από εμένα ή από τους διοργανωτές, από διαρροή και αυτή, η πολιτική των διαρροών, δηλαδή αυτή είναι η θεσμική μας υπόσταση. Δεν λέω αν είναι αληθής ή όχι, δεν έχει και τόση σημασία, την καταθέτει στα πρακτικά της Βουλής και αντί να ασκήσει κριτική επί της ουσίας σε αυτό το οποίο λέει αυτή η παρουσίαση, γιατί απέτυχε στο μνημόνιο, γιατί έχουν μείνει άλλοι τα βασικά προβλήματα με τα οποία ξεκινήσαμε το 9, το δημόσιο χρέος, το ιδιωτικό χρέος, η ύφεση κτλ. Γιατί πρέπει να αλλάξει αυτή η στρατηγική μέσα από μια κωδικοποιημένη ανάλυση, πρώτα να αναλύσουμε το πρόβλημα του δημόσιου χρέους, του ιδιωτικού χρέους και ούτω καθεξής, δεν έχει σημασία, έχει μια λογική, μπορεί να συμφωνεί ή διαφωνεί κάποιος. Ανακαλύπτει ο αναπληρωτής υπουργός μια κρυφή ατζέντα. Μια κρυφή ατζέντα. Δηλαδή, ακυρώνεται το επιχείρημα ότι άλλα λέμε στο εσωτερικό και άλλα στο εξωτερικό. Ακυρώθηκε το επιχείρημα. Το επαναλαμβάνουν μόνο άνθρωποι οι οποίοι δεν τεκμέρεται από πουθενά. Ακυρώνεται το επιχείρημα ότι λέμε τρέλες και οι άνθρωποι πηδάνε από τα παράθυρα. Και ανακαλύπτουμε μια τρίτη ατζέντα, και αυτή παρουσίασε χθες ο αναπληρωτής υπουργός, ότι έχουμε κρυφή ατζέντα στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι λέμε ισοσκελισμένος προϋπολογισμός, πρωτογενής, αλλά δεν το εννοούμε, διότι εννοούμε ότι θα αποπληρώνουμε και το χρέος των 4,5% του ΑΕΠ ετησίως. Και καλό την κυβέρνηση για πολλωστή φορά. Η θέση μας είναι τόσο σαφής, την έχουμε πει 100 φορές, θα είναι ισοσκελισμένος ο πρωτογενής προϋπολογισμός, δεν πρόκειται να παράγουμε πλεονάσματα 4,5 με 5% το χρόνο, όπως λέει το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα για τα επόμενα 10 χρόνια, και διότι αυτό σκοτώνει την ανάπτυξη, το ξέρετε όλοι, ούτε να μπορεί να έχει 3,5% ανάπτυξη με τέτοια πλεονάσματα, ούτε θα φέρουμε 22 δις από τις ιδιωτικοποιήσεις, θα πω μια κουβέντα και για αυτές, τις οποίες έχει στο πρόγραμμα το μεσοπρόθεσμο. Αυτά είναι εκτός τόπου και χρόνου, γι' αυτό και χρειάζεται μια μεγάλη αναδιάρθρωση του χρέους προκειμένου να είναι βιώσιμο, να βγει η Ελλάδα την παγίδα του χρέους και να στρέψει τις προσπάθειές της σε αυτό που αποτελεί τη βασική στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ, οικονομική ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη. Άρα χάνεται όλη η συζήτηση επί της ουσίας, εμφανίζεται μια εντελώς και αναπαράγεται μια παραπλανητική εικόνα, ενώ τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά. Το ΣΥΤΙ κάλεσε εμάς, καλεί και τους ποντέμους την επόμενη εβδομάδα, διότι μας θεωρεί κυβέρνηση εν αναμονή. Κυβέρνηση η οποία κατά πάσα πιθανότητα, πολύ πιθανόν, θα είναι η επόμενη κυβέρνηση της χώρας. Η αποκαθήλωση αυτής της πραγματικότητας δεν μπορεί να γίνεται παραπλανώντας, κινητοποιώντας εξωθεσμικά, κατασκευάζοντας παραπλανητικές εικόνες. Δεν λειτουργήσαν εικόνες. Δεν λειτουργήσαν στο παρελθόν. Αυτό κάνετε 2,5 χρόνια για το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν εμπόδισε το ΣΥΡΙΖΑ να έχει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Οι πολίτες έχουν πλέον σαφή και το δίλημα και την απάντηση σε αυτό το δίλημα. Μια πολιτική η οποία δεν έχει τίποτα το πολιτικό στο εσωτερικό της, είναι μια πολιτική θεσμικής διάλυσης, μια πολιτική ψεύδους ανακατασκευής ψευδών και παραπλανητικών ιδεών. Αυτή η πολιτική χρεοκόπησε. Προφανώς η πολιτική με επικεφαλαίο είναι αυτή η οποία θα ανοίξει νέους δρόμους για τη χώρα. Το ΣΥΡΙΖΑ εμπιστεύονται οι πολίτες για την αλήθεια, για τη σταθερότητα, για τη σαφήνεια της στρατηγικής της πολιτικής τους. Είσαστε χαμένοι, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ.